Θα ήθελα να σας εκφράσω εκ μέρους του ΚΚΕ ευχές για καλή δύναμη, για γερά κουράγια, για υγεία σε όλους και όλες σας, γιατί ξαναλέω ότι περνάμε δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της χώρας μας, οι μισθωτοί, αυτοί που ουσιαστικά παράγουν όλο τον πλούτο της οικονομίας. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται να οργανώσουμε καλύτερα την παρέμβασή μας. Εμείς το λέμε πρώτα ως ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα, στις ομοσπονδίες, παντού στους δρόμους του αγώνα, έτσι ώστε να προωθηθούν και να επιληθούν προβλήματα των εργαζομένων. Γιατί η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι είναι η παραγωγική δύναμη αυτή που θα μας πάει μπροστά. Και βεβαίως θα έχετε ακούσει επανειλημμένα και εμάς να το λέμε στη Βουλή ότι κρατάμε μικρό καλάθι για αυτή την ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση και η σημερινή, που έλεγε και η προηγούμενη βέβαια. Όλες οι κυβερνήσεις το λένε αυτό. Περάσαμε οπωσδήποτε από μια βαθιά οικονομική κρίση, όμως η ανάπτυξη, λέμε εμείς και ακούστε την άποψή μας, δεν θα είναι ούτε δίκαιη όπως μας λένε, ούτε βιώσιμη όπως μας λένε. Και δεν είναι δίκαιη αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί κυρίως τα μέτρα που έρχονται, αυτά που πάρθηκαν μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται δυστυχώς ακόμα, είναι σε βάρος των πολλών, σε βάρος των εργαζομένων. Κυρίως ευνοούν κάποιους επιχειρηματικούς ομίλους με νέες φοροαπαλλαγές, με νέες φοροελαφρύνσεις, με δυνατότητα να έχουν κερδοφορία για τα κέρδη τα δικά τους και τα οικονομικά τους συμφέροντα, όμως δυστυχώς στην τσέπη του εργαζόμενου μπαίνουν ή πολύ λίγα από όλα αυτά ή και καθόλου. Αντίθετα και με τους νέους νόμους και για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό που έρχεται και με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε και θα συζητηθεί τις άλλες μέρες στη Βουλή, πάλι μιλάμε για περιορισμό δικαιωμάτων και για μια επισφάλεια στους ίδιους τους εργαζόμενους. Και από αυτή την άποψη εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτό που κάνουμε πάντα με δύναμη θα παλέψουμε μέσα στη Βουλή, με βάση τη μικρή δύναμη που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός, αυτή που μας έχετε δώσει εσείς δηλαδή, αλλά θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρο και ξέρουμε ότι η άποψή μας, το κύρος που έχει το ΚΚΕ, επιδρά και στους κυβερνώντες και στις διαδικασίες και σε μια σειρά ζητήματα. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Το παραμικρό που μπορεί να γίνει και να είναι σε όφελος του εργαζόμενου λαού, εμείς θα το παλέψουμε και σήμερα. Παρά τη συνολική αντίθεσή μας με αυτό το σύστημα το άδικο, με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και με αυτούς που κυβερνάνε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια τώρα. Άρα λοιπόν δίκαιη ανάπτυξη έτσι όπως πρέπει να είναι δεν πρόκειται να υπάρξει. Επισφαλής ανάπτυξη τη λέμε ότι θα είναι, γιατί πυκνώνουν τα σύννεφα μιας νέας διεθνούς οικονομικής κρίσης. Όχι τόσο για τα μεγέθη της Ελλάδας ή για τα προβλήματα μόνο της ελληνικής οικονομίας, αλλά γιατί υπάρχουν προβλήματα σε ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, που αποτελεί την αυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, άλλες ισχυρές χώρες, οι οικονομίες τους βρίσκονται σε επιβράδυνση. Υπάρχει κίνδυνος να πάνε σε ύφεση, σε κρίση. Και αυτό λέμε ότι θα επηρεάσει δυστυχώς και την Ελλάδα, κυρίως τους τομείς και τους κλάδους όπου έχουν σχέση με την εξωστρέφεια, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι οι μεταφορές. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ο εργαζόμενος λαός, τα δικά του συμφέροντα και τα δικά του δικαιώματα. Και επειδή οι αντιθέσεις των μεγάλων μεγαλώνουν και γι' αυτό στην περιοχή μας, επειδή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμο η Ελλάδα, εντείνονται οι ανταγωνισμοί μεγάλων δυνάμεων και οικονομικών συμφερόντων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και με την επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά και με τις παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις νέες βάσεις που φτιάχνουν και δημιουργούν πολέμους στην περιοχή, κίνδυνη να εμπλακεί και η Ελλάδα, ο λαός, η νεολαία σε τέτοιους πολέμους και σε τέτοιες επεμβάσεις και κυρίως να διωγγωθεί πάλι, όπως το βλέπουμε να γίνεται, το προσφυγικό κύμα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που φεύγουν ξεριζωμένοι λόγω των πολέμων, λόγω του κυνηγητού που δέχονται εκεί και έρχονται στην πατρίδα μας που είναι η πρώτη χώρα υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μιλάμε, σας το λέμε καθαρά από την πρώτη στιγμή εμείς ως ΚΚΕ, για εγκληματικές ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που υλοποιούν μια απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που υλοποιούν τη συμφωνία του Δουβλίνου, που δεν κάνουν τίποτα άλλο όλα αυτά παρά να εγκλωβίζουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στα νησιά μας έχουν βουλιάξει, η υπηρετική Ελλάδα τώρα παίρνει σειρά. Και η λύση είναι μία. Πρέπει να κλείσουν αμέσως όλα τα hot spot στα νησιά ή στον Εύρο. Θα πρέπει τα κέντρα ανοιχτά που υπάρχουν να κάνουν σύντομες διαδικασίες στην υπηρετική Ελλάδα, έτσι όσοι έχουν δυνατότητα να πάρουν άσυλο και το δικαιούνται να το παίρνουν, πολύ γρήγορα όμως, και οι άλλοι να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, λέμε εμείς που θα είναι εδώ, να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να υπάρχουν τα εμβόλια τους, να υπάρχει η υγειονομική περίθαλψη, να υπάρχει η εκπαίδευση για τα μικρά παιδιά που θα πρέπει να έχουν, αλλά αυτά για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά αυτό σημαίνει πρόσληψη προσωπικού, νοσηλευτών, γιατρών, εκπαιδευτικών, άλλων υπαλλήλων που θα κάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνεται γρήγορα η χορήγηση, η ασύλου, καταγραφή και μετά ο τελικός προορισμός τους και πάει λέγοντας. Έτσι δεν θα την πληρώνουν ούτε αυτοί οι αδικοχαμένοι, οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες, δεν θα την πληρώνουν όμως ούτε και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κι αυτοί, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα για όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι ενιαία, είτε αφορούν μισθό, είτε αφορούν εργασιακές σχέσεις, είτε αφορούν τη σύνταξη, είτε αφορούν την υγεία και την περίθαλψη, είτε την παιδεία, είτε το προσφυγικό. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε ότι χρειάζεται, παλεύοντας τα καθημερινά προβλήματα, να ανοίγουμε και το δρόμο ενάντια σε αυτό το άδικο σύστημα για μια νέα κοινωνία όπου χρειάζεται ένα κεντρικό σχέδιο για όλη την οικονομία, επιστημονικό, εθνικά καταρτισμένο και βεβαίως να αφορά κυρίως τα συμφέροντα των πολλών, δηλαδή του εργαζόμενου λαού. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, είτε μέσα στο κίνημα, είτε μέσα στη Βουλή, ξαναλέω, ή οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε να μπορούν να ξημερώνουν καλύτερες μέρες για όλους και για όλες. Σας ευχαριστώ.